Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Bake It για να σας φτιάξω την πιο εύκολη και πεντανόστιμη καρυδόπιτα που έχετε δει ποτέ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε αρχικά να φτιάξουμε την καρυδόπιτα και τι θα χρειαστούμε? Ένα μπολ μόνο, όπου μέσα σε αυτό θα ρίξουμε τα αυγά με τη ζάχαρη και θα τα χτυπήσουμε για 2 λεπτά με το σύρμα. Στην συνέχεια προσθέτουμε το ηλιέλαιο και το γάλα και τα ανακατεύουμε λιγάκι να ενωθούν. Εσείς ωστόσο μην ξεχνάτε να μας στηρίζετε πατώντας το κουμπάκι της εγγραφής που βρίσκεται ακριβώς από κάτω για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις νέες μας συνταγές. Έπειτα προσθέτουμε το αλεύρι με το baking powder, το γαρίφαλο με την κανέλα και τις βανίλιες και ανακατεύουμε επίσης. Τέλος, προσθέτουμε το σιμιγδάλι και τα τριμμένα καρύδια και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα ωραίο μείγμα. Δεν το ψήνουμε αμέσως, το αφήνουμε για 10 λεπτά ώστε να τραβήξει όλα τα αρώματα το σιμιγδάλι. Μετά τα 10 λεπτά ρίχνουμε το μείγμα σε ένα ταψάκι βουτυρωμένο και αλευρωμένο με διαστάσεις 25 εκατοστών, μπορείτε να το βάλετε και σε μεγαλύτερο, και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 βαθμούς για περίπου 1 ώρα, εάν το βάλετε σε μεγαλύτερο ταψάκι θα το αφήσετε λιγότερο και φυσικά τσεκάρουμε και με μαχαιράκι να βγαίνει καθαρό. Λίγο πριν βγάλουμε την καρυδόπιτα από το φούρνο, ετοιμάζουμε το σιρόπι όπου ρίχνουμε όλα τα υλικά σε μία κατσαρόλα και τα βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά από τη στιγμή του βρασμού. Όσο βράζει το σιρόπι, κάνουμε τρυπούλες με μειοδοντογλυφίδα σε όλη την επιφάνειά της ώστε να απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερο από το σιρόπι και σιροπιάζουμε έτσι όπως είναι ζεστή με το ζεστό σιρόπι. Εγώ, όπως σας έχω ξαναπεί, σε όλα τα σιροπιαστά γλυκά, μόλις κρυώσουν, τα σκεπάζω με μία μεμβράνη, τα αναποδογυρίζω, τα αφήνω για 2-3 ώρες ή και ολόκληρο το βράδυ, ώστε να πάει παντού το σιρόπι και να μην μείνει μόνο στο κάτω μέρος. Φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να ακολουθήσετε τη συμβουλή μου και όπως βλέπετε, έχω ετοιμάσει ένα γλάσο σοκολάτας που ταιριάζει απίστευτα με την καρυδόπιτα, είναι εντελώς προαιρετικό, εγώ θα σας αφήσω τη συνταγή στο τέλος του βίντεο και πασπαλίζουμε με χοντροκομμένα καρύδια και την βάζουμε στο ψυγείο να σφίξει. Μία υπέροχη καρυδόπιτα, υπεραφράτη και σιροπιασμένη παντού, την φτιάξαμε χωρίς σκόπο και εγώ σας έκοψα ένα μεγάλο κομμάτι για να την δείτε. Σας προτείνω να τη φτιάξετε άμεσα, να τη δοκιμάσετε για να καταλάβετε γιατί υπέροχη καρυδόπιτα μιλάω. Φυσικά μπορείτε να την συνοδεύσετε με μία μπάλα παγωτό. Και να ξέρετε, εγώ την διατηρώ στο ψυγείο ώστε να είναι παγωμένη και δροσερή. Περιμένω τις δικές σας δημιουργίες στην ομάδα μας στο Facebook, η ζαχαροπλαστική του Bake It. Μην ξεχνάτε να μας στηρίζετε στο κανάλι μας στο YouTube κάνοντας μία εγγραφή, να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω εάν σας άρεσε η συνταγή και να στέλνετε τα βίντεο στους φίλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!